Βάζει του τσεκ τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του με όλα τα φτερά. Με όλα τα φτερά και μια νύχτα με φεγγάρι. Την Ελλάδα πάει να πάρει, βρε το φουγγάρα. Εμπάλευδε, από το πρωί στολίζεις, τι θα γίνει εδώ πέρα, έχουμε και δουλειά. Το έχει γεμίσει με σημαίες, λες και θα υποδεχτούμε τον πρωθυπουργό. Εκφωνητή δεν έχει σήμερα. Ακόμη και τη μέρα της Εθνικής Επετείου, οι ειδήσεις δεν σταματούν ποτέ. Οι δημοσιογράφοι στην αίθουσα σύνταξης που δεν γνωρίζουν αργίες και γιορτές παρακολουθούν άγρυπνα την ειδησιογραφία. Πήγατε παρέλαση σήμερα. Α, όχι. Νίστευα. Χάσατε πάντως. Ήρθε η επετείος. Πρέπει να παρέλασω. Γιορταζούμε ένα όχι. Ζήτω το έθνος. Ζήτω το έθνος. Κι άλλες εφημερίδες. Σαν να λείπει κάτι. Νιώθω μοναξιά. Η μοναξιά του σημεοφόρου. Είδες για να είμαι ο καλύτερος. Τι τραβάω. Θα συνεχίσουμε μετά με τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ο οποίος θα μας μιλήσει για τη διαφαινόμενη σύγκρουση με την ΤΡΟΕΚΑ, τουλάχιστον στον τομέα της αρμοδιότητός, που όπως ξέρετε πολύ καλά είναι το δημόσιο και η διοικητική μεταρρύθμιση. Μετά θα κουβεντιάσουμε για τρία μεγάλα θέματα που θέτει η λέλαπα της ΤΡΟΕΚΑς, αυτή η σύγκρουση και αυτή η αλλαγή στάσης της ΤΡΟΕΚΑς, θα έλεγα, στην Ελλάδα. Πάμε για παρέλαση με τις φουστίτσες μας. Με τις φουστίτσες μας. Εκκρεμάσου και αυτήν. Τι, κόκκινο, προβοκάτσια. Δεν το πιστεύω, ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε, προβοκάτσια. Νομίζετε έτσι θα πάρετε την εξουσία. Βίβα Κούβα, βίβα λα ρεβολουσιό. Αυτά να μην τα λες. Πού τα έβαζες εσύ αυτά. Στίχη είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Έχω και από την Καινή. Εάν ο κύριος Τσίπρας είχε δουλέψει όπως εγώ στη ζωή μου, θα γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι και να ήθελα να κάνω αυτό που λέει, οι ιδεολογικές μαντοχές δεν μου το επέτρεπαν. Όσοι είναι εδώ στο Υπουργείο και ελευθέρω που θα ρωτήσετε όποιον υπάλληλο θέλετε, θα σας διαβεβαιώσουν ότι είμαι στο Υπουργείο αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ειλικρινά θλίβομαι με την κατάντια του κυρίου Τσίπρα. Όμως, για να καταλάβει πόσο λάθος έκανε και πόσο με αδίκησε, του προτείνω το εξής. Να πάει μια μέρα να κάνει αυτός μια εκπομπή στο Κόντρα που πουλάει βιβλία, να δει πόσο κοπιαστικό είναι να βγάλει τα πρώτα λεφτά με υδρότα στη ζωή του και να αντιληφθεί ότι αυτό που απλά δεν γίνεται. Εγώ θα σας αναφέρω ένα άλλο ζήτημα. Ότι αυτή τη στιγμή οι περίοικοι της Αγίας Παρασκευής βομβαρδίζονται από ακτινοβολία 24 φορές μεγαλύτερη από την ακτινοβολία που είχαν οι πολυκυψέλες της κινητής τηλεφωνίας και για τις οποίες θυμάστε τι αγώνα είχαν κάνει κάτοικοι σε διάφορες περιοχές και πετύχανε να φύγουν. Λοιπόν, υπάρχει και ένα ζήτημα δημόσιας υγείας.
Εγώ θα σου σήξω το χέρι. Επέτρεψέ μου να σου φιλήσω το χέρι. Δεν είμαι παπάς, Γιώργο. Εγώ δεν είσαι παπάς. Είσαι παππούς μου, το ξέρεις. Παππούς, ναι. Παππούς σου, ναι. Πατέρας μου, παππούς μου. Ήρωά μου. Περνάμε από τους επισήμους. Γυρίστε το κεφάλι σας. Αϊδούρια. Δείξτε τον πρέποντα σεβασμό. Τους επισήμους. Τζιέλου, θα τρελαθώ, Τζιέλου. Με την Ελλάδα ποιος γουίνα. Το κορασάν μου, ρε κάφρε. Ο δημοσιογράφος το έφαγε, κύριε Ξυντάκτα. Τον έχω δει ώρα που το λιγουρεύεται. Κάφρε. Καλέ, πώς με έχεις δέσει έτσι, λύσε με, σαν κοκορέτσι νιώθω. Μα προσοχή και στο κοκορέτσι, ρε μαλλούρδε. Δεν το έκανα για το κοκορέτσι, κύριε Ξυντάκτα. Απλώς δεν μου αρέσει ο φρέντο καπουτσίνο. Πρέπει όλοι μαζί, αγαπημένοι, να ξεπεράσουμε οριστικά την κρίση. Το αξίζει η χώρα μας, το αξίζει η ελληνική κοινωνία, το αξίζει κάθε ελληνική οικογένεια. Είμαστε συνεπείς, θα αγαπήσουμε τον ελληνικό λαό. Αυτές είναι οι πολιτικές προτεραιότητες στη φάση που βρισκόμαστε. Αγαπώ τη ζωή και πάντοτε και τώρα. Και την χαίρομαι τη ζωή όσο καιρό μου δώσει εδώ, όσο ακόμα μέρες να ζω. Χωρίς να φοβάμαι το θάνατο. Καλοδεχούμενος όταν έρθει, αρκεί να με βρει όρθιο και δυνατό. Θυμάμαι, μου έχεις πει ότι... Πού πήγε το συγκρότημά μου, χάθηκαμε, μάλλον διαλύθηκαμε. Θα κάνω σόλο καριέρα, θα το βρω με τον εαυτό μου. Μα πού είναι, δεν τους βρίσκω, πάει, χάθηκα, αυτό ήτανε. Μα είστε λάθη τελείως, ρε παιδάκι μου! Θα μας δέσεις όλους! Έλεος πια με το στολισμό! Άλλωστε, τελείωσε η γιορτή, βράδια σε! Κύριε Αρχισυντάκτα, διαμαρτυρόμαστε! Είσαι κομμουνιστής, μήπως! Δεν θέλουμε το έθνος! Προδότη! Η γιορτή κρατάει 40 μέρες! Σε 40 μέρες θα στολίσουμε δέντρο! Έρχονται Χριστούγεννα! Silent night! Βάζει ο ντουτσέ τη στολή του και τη σκουφιά την ψηλή του. Βρε το φουκαρά, βρε το φουκαρά. Υπάρχουν περιθώρια στοχευμένων περικοπών σε δαπάνες, καταργώντας, για παράδειγμα, κοστοβόρες εξαιρέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα από τους γενικούς κανόνες, εξαιρέσεις που δεν είναι κοινωνικά δίκαιες και χωρίζουν τους πολίτες σε πατρικίους και πληβίους. Η περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας θα προέλθει από παρεμβάσεις στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών με εξάλληψη των ποικίλων εμποδίων εισόδου σε κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Πήλωξε! 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 Επαέμορα κοπέλια! Ρικάτε μα που σας μιλώ! Ή το κάνετε! Ήρθε το Κρήτη βρά! Η έξυπνη βράκα που όμοιά της δεν θα έχετε ξαναειδεί. Το Κρήτη βρά σε κάμει ωραίο και μεγάλο. Είναι άνετο φαρδί και δεν σε κόβει στον καβάλο. Γιατί δυο κεφάλια στη ζωή μας κάνουν άνου κάτου. Το ένα είναι στους ώμους μας και τ' άλλο από κάτου. Διαθέσιμο σούλα τα μεγέθη και σούλα τα σχήματα. Κατέεις! Το Κρήτη βρά φορούνε όλα τα λεβεντόπεδα της Κρήτης. Το φορούνε και οι βουλευτές μας, όπου και να σταθούνε. Είτε κατέβουν στα Χανιά, είτε Παλασίθι. Και μόδα κάναν το Κρήτη βρά, σολάτσερι την Κρήτη. Έλα, έλα, σολάτσερι την Κρήτη. Βάλε ένα τσίμο, ρε κοπέλι. Έτσα, γρικάτε σχέδια. Το Κρήτη βρά του Μανώλη του Τσεφαλογιάννη. Με χρώμα σαν της θάλασσας και μένα του ήτι επάνω.
Και ετικέτα φωσφοριζέ το πίσω μπρος να βρίσκει. Το Κρήτη Βρά του Χρήστου του Μαρκογιαννάκη με χρώμα κόκκινο. Βόρο τη Ζωήτσα, τη Κωνσταντοπούλου. Με μαντινάδα του Ζευδά πάνω χαραγμένη. Δεν πάω πια στα πρόβατα, τις έγιες θα πουλήσω, γιατί δεν βρίσκω κοπελιά στα όρινα γα***σω. Γι' αυτό κι εσείς μην ξαργείτε, θωρείτε τον αριθμό, εκεί Ζερβά. Εκεί κάτω εκεί, καλέστε τώρα γρήγορα και πάρτε το Κρήτη Βρά προτού σωθεί. Τέτοια ευκαιρία δεν βρίσκεις ποθές. Για τα 10 πρώτα κοπέλια που θα τηλεφωνήσουν τώρα αμέσως, δε λόγο, να πάρουνε το Κρήτη Βρά δώρο μια νταμιτζάνα τσικουδιά από το δάκρυ τσιντόρα Συμπακογιάννης. Μη βάνεις τον κόλο στον τροβά, βάλε τώρα Κρήτη Βρά. Ας τραγουδήσουμε περία, τραγούδια για τη λευτεριά και ας υμνήσουμε και πάλι τη δόξα την παλικαριά. Τιμή και δόξα στην Ελλάδα που βροντοφώναξε το όχι. Τι κάνετε κύριε, πάτε καλά? Ο Μπαλούρδος ήθελε να κάνουμε γιορτή. Και τι είμαστε μωρέ, σχολείο? Άντε γυρίστε στις δουλειές σας και γρήγορα εδώ μέσα. Γιορτάζει η πατρίδα, μεγάλη χαρά, σημάει δόξα με ολάσπρα φτερά. Γιορτάζει η πατρίδα, σε κάθε μεριά μυρίζουν οι δάφνες και λέει λευτεριά. Η Τρόικα θέλει ελεύθερες εξώσεις από το τέλος του μήνα. Ένα'ρθει να πάρει τα κλειδιά. Ακριβώς. Έχει τρελαθεί η Τρόικα. Αυτοί δεν έχουν αίμα μέσα στις φλέβες τους, έχουν ούζο. Η Τρόικα έχει πάθει πια overdose. Πρέπει όμως να βρεθεί κάποιος και να πει σε αυτούς τους μεσαίους λογιστές που ήρθανε. Μεσαίοι υπάλληλοι της Τρόικας. Μεσαίοι, μεσαίοι, Μιχάλη. Μεσαίοι. Πολύ μεσαίοι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεσαίοι υπάλληλοι. Μεσαίοι. Μεσαίοι. Και έχει και μια Τρόικα που σηκώνει το τηλέφωνο. Τηλεφώνησε ο Τόμψεν στον Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδος. Μεσαίοι και δεν σου λέω τίποτα. Σε μένα η Τρόικα δεν τηλεφώνησε ποτέ να πάρω συνέντευξη, γιατί ξέραν ότι δεν θα περνούσαν καλά. Θα σηκωθώ λοιπόν. Καλησπέρα Γιώργο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα Νίκο. Εκ των αρμοδιότερων. Το τελευταίο εξάλεπτο από 3 λεπτά διαφορετικών πραγμάτων και πάω γρήγορα στο Δημήτρη Καραστεφανή και την Ελένη Ιατρού. Πρέπει να έχουμε μια καινούργια υπόθεση αγοραπολισίας βρέφους κουρεμένους. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Για πες. Κάπου αφού ευχαριστήσω πολύ τους συναδέλφους για όλα αυτά, θα σηκωθώ λοιπόν και θα βρω την Σίλβια την Κλιμάκη. Ενδεικτικό του κλίματος της εποχής που ζούμε. Στο κομμάτι, πολύ σίγουρο. Ακούω και εμπιστεύομαι αυτά που λένε οι υπουργοί. Μου είχε πει στο φαΐ και στο κρεβάτι να μην λες ποτέ όχι. Το όχι, το είπε μεταξύ. Πριν φτιάξει το κονιάκι ή μετά? Μετά κύριε εξεντάκτα. Μα καλά δεν ξέρεις ιστορία, αφού πριν ήταν πρωθυπουργός. Έκτακτο. Αυτό το πράγμα που κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο φωνάζεις έκτακτο, δεν το έχω καταλάβει. Έκτακτο, εγωιστής, κυκλοφορεί ελεύθερος ανάμεσά μας. Έξυπνο τρόπο. Εγώ ως Υπουργός Υγείας, εγώ ξέρετε, πηγαίνω με τη σειρά. Εγώ έμαθα ότι έλειπαν 5.000 ευρώ για το εξάρτημα του ενός εξονικού τομογράφου. Εγώ τα λεφτά δεν μπορώ να τα σπαταλήσω. Εγώ το ζήτησα αυτό. Εγώ δεν από τώρα στη λογική. Εγώ ποτέ δεν είπα ότι όλοι οι γιατροί είναι φακελάκιδες. Και εγώ να το πω, εγώ να κάνω τι. Εγώ επί της αρχής, εγώ είμαι λίγους μήνες εδώ. Κύριε Μπούρλο, χρόνια πολλά σας εύχομαι, γιατί σήμερα γιορτάζει, είναι εδώ ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Ευχαριστώ τον κύριο Μπούρλο, χρόνια πολλά. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά και πάλι κύριε Μπούρλο. Γιορτάζει ο Δημήτρης και βέβαια ένας από τους καλούς μας φίλους που γιορτάζουν σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Μπούρλος. Σας ευχαριστώ θερμά και χρόνια πολλά. Καλά, να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Πέτα το τούγλο σου. Δεν έχω καταλάβει.
αφού νικήσαμε την Ιταλία. Γιατί μετά ήρθε η Γερμανία και μας κατέλαβε. Και ποιος να ερχότανε. Θα μπορούσε να έρθει η Φινλανδία. Και γιατί να έρθει η Φινλανδία. Γιατί από εκεί είναι ο Άγιος Βασίλειος. Από το Ρουβανιέμι της Κεσαρίας. Αυτό το βαρέθηκα, πάμε ένα άλλο, αφού έχουμε. Είμαι η Μανουλίδου της παρέλασης, σαν τη Μανουλίδου, τι καλά. Αχ, να χαρείς, μην αρχίσεις πάλι για τον Τούτσο και τη στολή του, δεν αντέχω. Όχι, όχι, μην ανησυχείς. Παιδιά είμαστε. Ω, Τζιάνο, θα τρελαθώ, Τζιάνο, με την Ελλάδα ποιος μου είπε να τα βάλω. Ξέρετε, υπάρχουν δύο πραγματικότητες. Η πραγματικότητα που ζούμε και μπορούμε να ζούμε κάθε μέρα και ο κόσμος των κινουμένων σχεδίων. Μόνο στον κόσμο των κινουμένων σχεδίων μπορεί να αλλάξει σε μερικά δευτερόλεπτα η κατάσταση και να περάσουμε από το μαύρο στο άσπρο, από την κόλαση στον παράδεισο. Όσο μιλούσες, παρήγγειλα της Ευγενίας Μανολίδου. Ένα δημιούργημα το μη στην παγκόσμια λογοτεχνία. Η Ευγενία Μανολίδου μπήκε στη μεγάλη λογοτεχνία όπως άλλοι εισέρχονται στο ίδιο τους το σπίτι. Μνημειώδες. Όσο μιλούσες, παρήγγειλα. Εγώ τα έμαθα. Οι Αμερικάνοι παρακολουθούν τη Μέρκελ. Σιγά το νέο. Εδώ έχω και ηχητικό. Μπα, και πού τα βρήκες. Μου το δώσαν από την Αμερικανική Πρεσβεία. Θέλετε να τα ακούσουμε. Είναι από το γραφείο της Μέρκελ. Απευθείας. Έχω παντού πρόσβαση. Καλά δεν τρέπεστε. Μέρα που είναι σήμερα. Αντελάτε. Αρχίζουν οι οικογενειακές ιστορίες. Η σημερινή μας ιστορία διαδραματίζεται στα δύσκολα χρόνια της κατοχής του 1941, όταν όλα τότε τα έσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Πρωταγωνιστής μας είναι ο κύριος Μινάς, ένας ξεπουλημένος δοσύλλογος, ιδιοκτήτης μπακάλικου. Ένας αδίστακτος μαυραγωρίτης που πουλάει τρόφιμα στον πεινασμένο πληθυσμό για να πλουτίζει. Μόνο 15 πελάτες σήμερα. Μας το διέαλο. Προτιμάνε να πεθάνουν παρά να μπουν στο μαγαζί μου. Μα δεν έχει λεφτά ο κόσμος, Μινά μου. Κατοχή έχουμε. Είναι γι' αυτό το λέω. Επειδή έχουμε κατοχή. Άμα δεν πλουτίσουμε στην κατοχή, πότε θα πλουτίσουμε. Κολολαός. Προτιμάνε να πεθαίνουν στα πεζοδρόμια παρά να ψωνίζουν τα σάπια τα δικά μου. Η ιστορία μας, επειδή διαδραματίζεται 72 χρόνια πριν, όπως έχετε αντιληφθεί, είναι ασπρόμαυρη. Όχι ότι δεν έχουμε έγχρωμο φιλμ, αλλά το κάνουμε για περισσότερη ατμόσφαιρα. Εδώ ο κόσμος πεθαίνει, ο αφηγητής στο χαβάτου. Να πεθάνεις, κόσμε, να πεθάνεις χίλιες φορές, αλλά ψώνισε λίγο λάδι πρώτα. Φέρ' τα κοσμήματα, φέρ' τα κοιμήλια της μάνας σου. Αφού θα πεθάνεις, ρε κολοέλληνα, τι τα θες τα μπιζού. Αχ, κάποια μέρα θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Ωραία, και να τελειώσουν πάλι εμείς θα είμαστε στα πράγματα. Σε αυτή τη χώρα, όσο πιο δοσύλλογος είσαι, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνεις. Και στο κάτω-κάτω, μαυραγωρίτες είμαστε, δεν είμαστε κομμουνιστές. Οι κομμουνιστές όμως κυριαρχούν στο βουνό. Και έχουν και πολλά βουνά, δυστυχώς. Λες να μας πάρουν φαλάκι με τη λαοκρατία τους. Ρε, μη φοβάσαι. Εμείς έχουμε γερμανοτσολιάδες, έχουμε χίτες, έχουμε τους συμμάχους, έχουμε βόμβες ναπάλμ. Και κυρίως έχουμε τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου που θα παίξει κομβικό ρόλο. Το χαζό Γιωργάκη, τον εγγονό του, 50 χρόνια μετά. Όχι παιδί, με αυτός δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Το παππού. Πρώτα είναι ο παππούς. Θα ξεπουλήσει αυτός ό,τι μπορεί, μετά θα έρθει ο πατέρας, ο Ανδρέας και μετά ο μικρός. Ό,τι έχει απομείνει. Οικογένεια εξ καφέας. Και οι τρεις με τους Άγγλους. Ο πρώτος είναι με τους Άγγλους, ο εγγονός είναι με τους Αμερικανούς. Και ο γιος Ανδρέας. Αυτός ήταν στην αρχή εναντίον των Αμερικανών και στην συνέχεια μαζί. Με τους Γερμανούς κανείς. Με τους Γερμανούς είναι
της κυρία Πινελόπης, της Δέλτα, ο εγγονός, ο Αντωνάκης, αυτός. Αυτός δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Θα γεννηθεί σε 10 χρόνια από τώρα. Αυτή την οσφιοκαμψία την έχουν από τα γενοφάσκια. Γεννήθηκες για την καταστροφή, έτσι τα λέει το τραγούδι σε μερικές δεκαετίες. Το ζευγάρι των δοσύλλογων συζητά ήσυχα και αγαπημένα για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, ανεξαρτήτως εποχής και καταστάσεων. Είμαι δοσύλλογος. Γιατί να το κρύψω. Μ' αρέσει να είμαι με τους νικητές. Άμα νικάγαν οι άλλοι, θα πήγαινα με τους άλλους. Τώρα είμαι λαμόγιο, κάθαρμα και μαυραγωρίτης. Πάντα υπάρχουν τέτοιοι. Και κάνουν και κουμάντο. Γι' αυτό λέω, ας έρθει ο κόσμος να πάρει λίγο σκουλικιασμένο αλεύρι από το μαγαζί μου. Γιατί έτσι το θέλει η ιστορία. Ότι κι εγώ πρέπει να ζήσω. Παντρεύτηκα το δοσύλλογο. Στην αρχή δεν ήταν έτσι. Ήταν μόνο ρουφιάνος. Στα επόμενα 2 χρόνια της κατοχής θα είναι αυτός που θα βάλει κουκούλα και θα δείχνει με το χέρι κομμουνιστές. Συνεργαζόμαστε με τους Γερμανούς για να επιβιώνουμε κι εμείς. Αδιαφορώντας για τους άλλους. Δείτε σε λίγο στις οικογενειακές ιστορίες. Αποφασίστε σε αυτός ο τόπος δεν θα πεινάσει ποτέ. Δόξα τω Θεώ. Τα εγγόνια μας θα διαπρέψουν. Πηγαίνετε για τσίσα και μετά πάλι εδώ. Συνεχίζουμε. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Θα γίνει της παρέλασης. Ω, Τζιάνο, θα τρελαθώ, Τζιάνο. Ζήτω ο Βενιζέλος! Ζήτω η Τρόικα! Ζήτω το μνημόνιο! Ζήτω η συγκυβέρνηση! Ζήτω το έθνος! Ζήτω η 28 Οκτωβρίου! Ζήτω η Μέρκελ η Γερμανίδα! Ζήτω! Ζήτω το ζήτω! Χαμός έγινε και σήμερα στις παρελάσεις. Ναι, ναι, υπήρχε πολύ πάθος. Και η περηφάνεια! Είμαστε έθνος ανάδελφου! Πού έλεγε και ο Γιάννης Πάριος. Νωρίτερα στις οικογενειακές ιστορίες. Να πεθάνεις κόσμο, να πεθάνεις 1000 φορές. Αλλά ψώνισε λίγο λάδι πρώτα. Φέρ' τα κοσμήματα, φέρ' τα κοιμήλια της μάνας σου. Αφού θα πεθάνεις ρε κολοέλληνα, τι τα θες τα μπιζού. Κάποια μέρα θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Ωραία και να τελειώσουνε πάλι εμείς θα είμαστε στα πράγματα. Το ζευγάρι των δοσύλλογων συζητάει ήσυχα για το πώς θα κατακλέψουν τους γειτόνους τους, πώς θα τους καταδώσουν, πώς θα γλύψουν τους Γερμανούς κατακτητές μέσα σε μία συζήτηση που διατρέχει τις δεκαετίες. Καλά, αυτοί οι ηγέτες εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα. Ο κόσμος δεν βλέπει την καταστροφή που έρχεται. Μωρέ τη βλέπει. Και τι κάνει. Τη φέρνει πιο κοντά. Την επικυρώνει, τη δοξάζει. Τόσο μαλα... Τόσο. Μπορεί και καλύτερα. Πού να δεις 70 χρόνια που θα του φέρουν οι Γερμανοί τα μνημόνια. Εκεί να δεις καλύτερα. Εκτός από τα τάγκς, οι Γερμανοί θα του φέρουν και μνημόνιο. Όχι. Με τα μνημόνια δεν έχει τάγκς. Είναι ή μνημόνιο ή τάγκς. Αχα. Σαν το καραμαλής ή τάγκς. Όχι. Άλλο αυτό. Αυτό είναι εκβιασμός μετά από 35 χρόνια για να τους φορέσουν τον καραμαλή. Τον ανιψιό. Όχι μωρέ, το θιό. Πόσοι καραμαλίδες θα υπάρξουνε. Καραμελίδες είναι ένας λιγότερος από τους Παπανδρέου και δύο λιγότεροι από τους Μητσοτάκηδες. Ένας λαός, τρεις οικογένειες. Μωρέ, οικογένειες έχει κι άλλες, αλλά αυτές είναι υπηρέτριες. Του λαού. Όχι ακριβώς. Εμείς, οικογένειες δεν θα έχουμε. Αν έχουμε, αποφασίστε σε αυτός ο τόπος δεν θα πεινάσει ποτέ. Δόξα τω Θεώ. Τα εγγόνια μας θα διαπρέψουνε. Τι, θα καταδώσουν κόσμο. Θα καταδώσουνε, θα κλωτσίσουνε, θα φτύσουνε, θα απειλήσουνε. Ρε τα εγγόνια μας, ρε. Θα κυνηγήσουνε, θα σκοτώσουνε. Με όπλα. Με μαχαίρι. Δόξα τω Θεώ, κάναμε καλά παιδιά. Από τα καλύτερα παιδιά κάνω. Λοιπόν, αύριο είναι 28 Οκτωβρίου. Θα πας στο μαγαζί, θα κρεμάσεις τη σημαία. Το Ναζί ή την Ελληνική. Την Ελληνική, παιδί μου, να πουλήσουμε εθνικό φρόνημα. Και το Ναζί τι να την κάνω. Την εξέτη και βάλτε στον ντουλάπι, να την έχουν καθαρίσει δερωμένη τα εγγόνια μας. Κοιτάζω αυτές τις εικόνες και αναρωτιέμαι.
Πώς φτάσαμε στον πόλεμο? Με τρένα, με άλογα, με πλοία. Αεροπλάνα δεν είχανε τότε. Και με μουλάρια. Πώς φτάσαμε στον πόλεμο? Ωραία ερώτηση. Γερμανία του Μεσοπολέμου, της ανασφάλειας, της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα, ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από τον φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Σε σημαντικό βαθμό, οι πιο θετικές προβλέψεις για το ΑΕΠ Woo-hoo!